Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις 50 αποχρώσεις του γκρι. Νομίζω είχα τελειώσει, είχα σταματήσει στη σελίδα... ...19. Λοιπόν, με κοροϊδεύει. Όταν το συνειδητοποιώ, τα μάγουλά μου να ψοκοκκινίζουν και ανακάθομαι σιώνοντας τους ώμους σε μια προσπάθεια να φανώ πιο ψηλή και πιο απειλητική. Ωπα ρε εσύ φίλε, τώρα φοβήθηκε αυτός. Πιέζοντας το κουμπί του μαγνητοφόνου, προσπαθώ να φαίνομαι επαγγελματίας. Είστε πολύ νέος για να έχετε δημιουργήσει μια τέτοια αυτοκρατορία. Πού οφείλεται η επιτυχία σας? Υψώνω το βλέμμα για να τον κοιτάξω. Το χαμόγελό του είναι μελαγχολικό. Όμως φαίνεται αόριστα απογοητευμένος. Οι επιχειρήσεις έχουν να κάνουν με τους ανθρώπους, Δεσποινής Στυλ, και είμαι πολύ καλός στο να κρίνω τους ανθρώπους. Γνωρίζω πώς λειτουργούν, τι τους κάνει να αποδίδουν, τι δεν τους κάνει, τι τους εμπνέει και πώς να τους δίνω κίνητρα. Απασχολώ μια εξαιρετική ομάδα, την οποία αμείβω καλά. Κάνει μια παύση και με καρφώνει με τον γκρίζο βλέμμα του. Την κάρφωσε. Πιστεύω πως για να πετύχει κάποιος σε οποιαδήποτε δουλειά, πρέπει να την κατέχει τέλεια, να τη μάθει απ' έξω και ανακατοτά, να ξέρει κάθε λεπτομέρεια. Για να το πετύχω αυτό, δουλεύω σκληρά. Πολύ σκληρά. Παίρνω αποφάσεις βασισμένες στη λογική και στα γεγονότα. Διαθέτω ένα φυσικό ένστικτο το οποίο μπορεί να εντοπίσει και να αναπτύξει τις καλές ιδέες και να εξελίξει τους καλούς ανθρώπους. Το τελικό συμπέρασμα είναι πως τα πάντα εξαρτώνται από τους καλούς ανθρώπους. Τρομερή σοφία. Ίσως είστε απλώς τυχερός. Αυτό δεν είναι στη λίστα της Κέιτ, αλλά είναι τόσο αλαζόνας. Και εσύ τόσο ηλίθιο, Θεέ μου. Τα μάτια του λάμπουν στιγμή από κατάπληξη. Αφού δεν την έδιωξε, τυχερείτε. Δεν πιστεύω στην τύχη ή στις συμπτώσεις Δεσποινής Στυλ. Όσο πιο σκληρά δουλεύω, τόσο μεγαλύτερη τύχη φαίνεται να έχω. Το παν είναι πράγματι να έχεις τους σωστούς ανθρώπους στην ομάδα σου και να κατευθύνεις ανάλογα την ενέργειά τους. Έχω την εντύπωση πως ήταν ο Harvey Firestone, αυτός που είχε πει το εξής: η εξέλιξη και η ανάπτυξη των ανθρώπων είναι η υψηλότερη αποστολή των ηγετών. Μιλάτε σαν μανιακός με τον έλεγχο. Τι λέει το άτομο? Τα λόγια ξεπίδησαν από το στόμα μου προτού προλάβω να τα σταματήσω. Ω, ασκώ έλεγχο στα πάντα, Δεσποινής Στυλ, αποκρίνεται χωρίς ίχνος χιούμορ στο χαμόγελό του. Το κοιτάζω και μου ανταποδίδει το βλέμμα σταθερά, ανέκφραστα. Οι χτύποι της καρδιάς μου επιταχύνονται και το πρόσωπό μου κινίζει ξανά. Γιατί με αναστατώνει? Αναστατώνομαι. Την αναστατώνει. Επειδή είναι τόσο εντυπωσιακά όμορφος, ίσως. Επειδή τα μάτια του αστράφτουν έτσι όπως με κοιτάζει. Επειδή χαϊδεύει το κάτω σχήλος του με το δίχτυ. Ω, το δίχτυ, συγγνώμη. Μέσα μου εύχομαι να σταματήσει να το κάνει. Άλλωστε, την τεράστια δύναμη την αποκτάς, διαβεβαιώνοντας στις μυστικές σου ονειροπολίσεις τον εαυτό σου πως γεννήθηκες για να ελέγχεις τα πράγματα, συνεχίζει χαμηλόφωνα. Θεωρείτε πως έχετε τεράστια δύναμη. Μανιακός με τον έλεγχο. Απασχολώ παραπάνω από 40.000 ανθρώπους Δεσποινής Στυλ. Αυτό μου δίνει κάποια αίσθηση ευθύνης, δύναμης αν θέλετε. Αν αποφάσισα πως δεν ενδιαφέρομαι πια για τις τηλεπικοινωνίες και πουλούσα μετά από κανέναν μήνα 20.000 και πουλούσα, μετά από κανέναν μήνα 20.000 άνθρωποι θα αγωνίζονταν για να πληρώσουν τα στεγαστικά του δάνεια. Καημένος. Μένω με το στόμα ανοιχτό. Η έλλειψη ταπεινοφροσύνης του με έχει σοκάρει. Δεν έχετε διοικητικό συμβούλιο στο οποίο να λογοδοτείτε για τις επιλογές σας? Ρωτάω αειδιασμένη. Μέχρι τώρα τον γούσταρε, τώρα αειδιάστηκε. Αειδιάστηκε. Και εγώ βρήκα καινούργιες λέξεις να διαβάζω στο βιβλίο. Αειδίασε. Αειδιάστηκε. Παναγία. Μα ποιον δάσκαλο καθίσει? Είμαι ιδιοκτήτης της εταιρείας μου. Δεν έχω να δώσω λόγο σε κανένα συμβούλιο. Καλά, εντάξει. Με κοιτάζει ανασηκώνοντας το φρύδι του έτσι. Φυσικά αυτό θα το ήξερα αν είχα κάνει κάποια έρευνα. Oh yes. Πού να πάρει ο διάολος όμως, είναι αλαζόνας. Αλλάζω τακτική. Και έχετε άλλα ενδιαφέροντα πέρα από τη δουλειά σας? Έχω διάφορα ενδιαφέροντα, Δεσποινής Στυλ. Ένα ίχνος χαμόγελο ζωγραφίζεται στα χείλη του. Πολλά και διάφορα, προσθέτει. Για κάποιο λόγο το σταθερό του βλέμμα με σαστίζει και μου προκαλεί έξαψη. Έξαψη. Αν δουλεύετε τόσο σκληρά, τι κάνετε για να χαλαρώσετε? Για να χαλαρώσω? Χαμογελάει υποκαλύπτοντας τα τέλεια λευκά δόντια του. Μου κόβεται η ανάσα. Είναι στα αλήθεια ωραίος. Κανένας δεν πρέπει να είναι τόσο. Τι λες, ρε φίλε? Λοιπόν, για να χαλαρώσω, συσσαγωγικά όπως λέτε, κάνω ιστιοπλοεία, πετάω με αεροσκάφη, ασχολούμαι με διάφορες φυσικές δραστηριότητες. Αναδεύεται στην καρέκλα του. Είμαι πολύ πλούσιος άνθρωπος, Δεσποινής Στυλ, και έχω ακριβά και ενδιαφέροντα χόμπι. Σόπα ρε φίλε.
Ρίχνω μια γρήγορη ματιά στις ερωτήσεις της Kate, θέλοντας να ξεφύγω από αυτό το θέμα. Επενδύεται στις κατασκευές. Για ποιο λόγο ακριβώς, ρωτάω. Γιατί με κάνει να νιώθω τόσο άβολα. Μ' αρέσει να φτιάχνω πράγματα. Μ' αρέσει να ξέρω πώς δουλεύουν τα πράγματα. Τι τα κάνει να λειτουργούν. Πώς να φτιάχνω και να χαλάω. Και τρέφω αγάπη για τα πλοία. Τι να πω. Ακούγεται σαν να μιλάει η καρδιά σας και όχι λογική για τα γεγονότα. Σου φρώνει το στόμα του και με κοιτάζει σαν να με αξιολογεί. Πιθανόν. Αν και υπάρχουν άνθρωποι που θα έλεγαν πως δεν έχω καρδιά. Γιατί να το πούν αυτό. Επειδή με ξέρουν καλά. Το στόμα του τραβώνει σε ένα βιβιασμένο χαμόγελο. Οι φίλοι σας θα έλεγαν πως είναι εύκολο να σας μάθει κανείς. Και μετανιώνω για την ερώτηση αμέσως μόλις την κάνω. Δεν υπάρχει στο κατάλογο της Kate. Τότε τι κάνεις, μωρή ηλίθεια. Ή δεν έχεις κάνει τόσες μαλακίες. Ξεκόλα. Κάνε τη δουλειά σωστά. Πω, τι άτομο που είναι αυτή η Αναστάζια. Συγγνώμη. Λοιπόν, είμαι πολύ κλειστός άνθρωπος, δεσποινής στυλ. Καταβάλω μεγάλη προσπάθεια να προστατέψω την ιδιωτική μου ζωή. Δεν δίνω συχνά συνεντεύξεις. Γιατί συμφωνήσατε να δώσετε αυτήν εδώ. Η βλακία της Αναστασίας δεν έχει όρια. Επειδή είμαι ευεργέτης του Πανεπιστημίου και ουσιαστικά δεν μπορούσα να ξεφορτωθώ την δεσποινίδα Κάβανο. Ενοχλούσε συνεχώς τους ανθρώπους μου στις δημόσιες σχέσεις και τη θαυμάζω αυτού του είδους την επιμονή. Ξέρω πόσο επίμονη μπορεί να γίνει η Κέιτ, γι' αυτό είμαι καθισμένη εδώ, στριφογυρίζοντας άβολα υπό το διαπεραστικό του βλέμμα, ενώ θα έπρεπε να διαβάζω για τις εξετάσεις μου. Επενδύεται και σε αγροτικές τεχνολογίες. Γιατί ενδιαφέρεστε για αυτό το τομέα? Τα λεφτά δεν τρώγονται, δεσποινή στυλ, και σε αυτό το πλανήτη υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν αρκετό φαγητό. Πολύ φιλάνθρωπο ακούγεται, είναι κάτι για το οποίο τρέφεται κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να ταΐσετε τους στοχούς του κόσμου. Ανασηκώνει τους ώμους χωρίς να το σχολιάσει. Είναι καλή δουλειά, μουρμουρίζει. Νομίζω όμως ότι δεν είναι ειλικρινής. Δεν είναι λογικό να ταΐζει τους στοχούς του κόσμου. Δεν βλέπω το οικονομικό όφελος που μπορεί να προκύπτει από αυτό, μόνο την αρετή του ιδανικού. Ρίχνω μια ματιά στην επόμενη ερώτηση, μπερδεμένη από τη στάση του. Έχετε κάποια φιλοσοφία, και αν ναι, ποια είναι? Δεν έχω κάποια φιλοσοφία ή κάτι που θα μπορούσε να θεωρηθεί φιλοσοφία. Ίσως μια αρχή η οποία με καθοδηγεί, αυτό που είπε ο Κάρνεγκι. Ο άνθρωπος που αποκτά την ικανότητα να ελέγχει πλήρως το μυαλό του, μπορεί να ελέγχει πλήρως και όλα τα υπόλοιπα τα οποία δικαιούται. Είμαι πολύ ιδιόρυθμος, ψυχαναγκαστικός. Μ' αρέσει να έχω τον έλεγχο. Το είπαμε αυτό τρεις φορές ως τώρα, ότι το αρέσει να έχει τον έλεγχο του εαυτού μου και των γύρω μου. Δηλαδή, σας αρέσει να έχετε τα πράγματα υπό την κυριότητά σας? Είσαι μανιακός του ελέγχου. Καλά, αυτά τα italics που έχουμε. Δεν πρέπει να κοιμάμαι με βουρκωμένα μαλλιά και είστε μανιακός του ελέγχου. Στο τέλος θα βάλουμε όλα μαζί και να δούμε τι τρελό νόημα βγάζουν. Θέλω να μου αξίζει να τα έχω υπό την κυριότητά μου, αλλά ναι, σε τελική ανάλυση μ' αρέσει. Ακούγεστε σαν ο απόλυτος καταναλωτής. Είμαι, χαμογελάει. Όμως το χαμόγελο δεν φτάνει στα μάτια του. Και πάλι αυτό δεν ταιριάζει με την εικόνα κάποιου που θέλει να ταΐσει τον κόσμο. Οπότε δεν μπορώ να μη σκεφτώ πως μιλάμε για κάτι άλλο. Δεν έχω όμως ιδέα τι να είναι αυτό. Ξέρω, καταπίνω. Η θερμοκρασία στο δωμάτιο ανεβαίνει, αλλά μπορεί να είναι και η ιδέα μου. Το μόνο που θέλω είναι να τελειώσει αυτή η συνέντευξη. Ασφαλώς η Κέιτ έχει τώρα και το υλικό. Ρίχνω μια ματιά στην επόμενη ερώτηση. Είστε υιοθετημένος. Πόσο νομίζετε πως σας έχει επηρεάσει, πως σας επηρεάσει αυτό? Οχ, προσωπική ερώτηση. Δηλαδή, αυτή η Αναστάσια δεν διαβάζει την ερώτηση πριν το ρωτήσει. Είναι καλά στα μυαλά της. Τον κοιτάζω, ελπίζοντας να μην έχει προσβληθεί. Συνοφριώνεται. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εξάπτωται το ενδιαφέρον μου. Ξέχασε την προσβολή. Πόσο χρόνο είσαστε όταν υιοθετηθήκατε? Αυτό είναι πασίγνωστο, δεσποινή στυλ, απαντάει και ο τόνος του νευτρός. Σκατά! Σκατά! Ναι, φυσικά. Αν ήξερα πως θα έπαιρνα αυτή τη συνέντευξη, θα είχα κάνει κάποια έρευνα. Πάλι μπορούσες να κάνεις Αναστασία. Συγχυσμένη, περνάω γρήγορα στο επόμενο θέμα. Χρειάστηκε να θυσιάσετε την οικογενειακή σας ζωή για την επιτυχία? Αυτό δεν είναι ερώτηση, ο τόνος του είναι κοφτός. Συγγνώμη, αναδεύω. Με έχει κάνει αισθάνομαι σαν παιδάκι που τα έχει θαλασσώσει. Κάνω άλλη μια προσπάθεια. Χρειάστηκε να θυσιάσετε την οικογενειακή σας ζωή για την επιτυχία? Έχω οικογένεια. Έχω έναν αδερφό και μία αδερφή και δυο στερεογικούς γονείς. Δεν ενδιαφέρομαι να επεκτείνω την οικογένειά μου πέρα από αυτό. Είστε γκέι, κύριε Γκρέι? Ωραία συνέντευξη, Αναστασία. Way to go. Παίρνει μια απότομη ανάσα και ζαρώνω από φόβο ταπεινωμένη. Ανάθεμα. Γιατί δεν χρησιμοποίησα κάποιο είδους φίλτρο αντί να διαβάσω απευθείας συγκεκριμένη ερώτηση? Σοπαρά, Αναστασία, σε κόφτη να βάλεις και φίλτρο, ηλίθεια. Πώς να του πω ότι απλώς διαβάζω τις ερωτήσεις? Μπορούσες απλά να το πεις, Βόδι, να πάρει ο διάολος την Κέιτ και την περιέργειά της. Jesus Christ. Όχι, Αναστασία, δεν είμαι. Ανασηκώνει τα φρύδια έχοντας μια ψυχρή λάμψη στο βλέμμα του. Δεν φαίνεται ευχαριστημένος. No shit, Sherlock. Ζητώ συγγνώμη, είναι γραμμένο εδώ. Είναι η πρώτη φορά που είπε το όνομά μου. Η καρδιά μου χτυπάει πιο γρήγορα και τα μάγουλά μου καίνει και πάλι. Σμπρώχνω νευρικά τα πίθερχα μαλλιά μου πίσω από το αυτί μου.
Γίνεται το κεφάλι του στο πλάι. Δεν είναι δικές σας ερωτήσεις. Το αίμα στραγγίζει από το κεφάλι μου. Όχι, το ερωμητολόγιο το συνέταξε η Κέιτ, η δεσποινή Σκάβανο. Είσαι συνάδελφη στη φοιτητική εφημερίδα. Όχι, όχι, δεν έχω καμία σχέση με τη φοιτητική εφημερίδα. Είναι δική της εξωσχολική δραστηριότητα, όχι δική μου. Το πρόσωπό μου έχει γίνει κατακόκκινο. Όχι, είναι συγκάτοικός μου. Τρίβει το πηγούνι του, σταθμίζοντας ήρεμα την κατάσταση, ενώ τα γκρίζα μάτια του με ζυγίζουν. Προσφερθήκατε και ο θελός να πάρετε αυτή τη συνέντευξη, ρωτάει με απίστευτα ήρεμη φωνή. Για στάσου. Ποιος παίρνει την συνέντευξη από ποιον? Τα μάτια του με καίνε και αναγκάζουν να απαντήσω λέγοντας την αλήθεια. Με επιστράτευσε, είναι άρρωστη. Η φωνή μου είναι σιγανή και απολογητική. Αυτό εξηγεί πολλά. Ακούγεται ένα χτύπημα στην πόρτα και μπαίνει ξανθιά νούμερο 2. Κύριε Γκρέι, με συγχωρείτε που διακόπτω, αλλά το επόμενο ραντεβού σας είναι σε 2 λεπτά. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη, Άντρια. Σε παρακαλώ, κύρωσε την επόμενη συνάντησή μου. Η Άντρια διστάζει, κοιτάζοντάς του με ορθά ανοιχτό στόμα. Δείχνει να τα έχει χαμένα. Εκείνο στρέφει αργά το κεφάλι για να την κοιτάξει, ανασηκώνοντας τα βρύδια του. Η Άντρια γίνεται κατακόκκινη. Α, ωραία, δεν κοκκινίζομαι μόνο εγώ. Δεν είσαι μόνη χαζή στον κόσμο. Πολύ καλά, κύριε Γκρέι, μουρμουρίζει και βγαίνει. Εκείνο συνοφριώνεται και επικεντρώνει ξανά την προσοχή του σε μένα. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει, δεσποινή στυλ? Μπα, επιστρέψαμε στο δεσποινή στυλ τώρα. Εντάξει, είναι τραγικό αυτό το βιβλίο. Είναι τραγικό, tragic, tragic. Σας παρακαλώ, δεν θέλω να σας απασχολώ από τη δουλειά σας. Θέλω να μάθω περισσότερα για εσάς. Νομίζω πως είναι δίκαιο. Αντεπίθεση ο κύριος Γκρέι. Τα μάτια του λάμπουν από περιέργεια. Σκατά και πάλι σκατά. Έπρεπε να του κάνω σκατά και απόσκατα. Πού το πάει? Έλατε. Ακουμπάει τους αγκώνες στα μπράτσα της καρέκλας και φέρνει τα δάχτυλα μπρος στο στόμα του. Το στόμα του μου προκαλεί μεγάλη αναστάτωση. Δεν υπάρχουν και πολλά να μάθετε. Τι σχέδια έχετε για μετά την αποφύτισή σας? Ανασηκώνω τους ώμους σταστισμένοι από το ενδιαφέρον του. Θα μετακομίσουν στο Σιάτλ με την Κέιτ, θα βρω μια δουλειά. Δεν έχω σκεφτεί και πολύ το μέλλον μετά τις τελικές εκτάσεις. Το καταλάβαμε αν είστε έτσι, είσαι λίγο καθυστερημένη. Δεν έχω κάνει σχέδια, κύριε Γκρέι. Απλώς πρέπει να περάσω τις τελικές εκτάσεις μου. Για τις οποίες θα έπρεπε να διαβάζω αυτή τη στιγμή, αντί να κάθομαι στο μεγάλο πρεπές φανταχτερό αποστηρωμένο γραφείο σας, νιώθοντας άβολα κάτω από το διαπεριστικό σας βλέμμα. Πόσες φορές θα ακούσουμε ότι έπρεπε να διαβάζει για αυτές τις εξετάσεις της, αφού δεν επρόκειτο να διαβάσει. Είναι ηλίθια και να διαβάσει δεν θα περάσει. Εδώ έχουμε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, αποκρίνεται η Έμα. Ανασηκώνω τα φρύδια γεμάτα έκπληξη. Μου προσφέρει δουλειά? Α, θα το έχω υπόψη, μουρμουρίζω σαστισμένη. Αν και δεν είμαι σίγουρη πως κολλάω εδώ μέσα. Σόπερε, Ανεστέζη, σε χαρίζουν γάιδαρο και το κοιτά στα δόντια. Θα βρει καλύτερη δουλειά. Μα τρελάνει. Όχι, πάλι σκέφτομαι δυνατά. Γιατί το λέτε αυτό? Γέρνει το κεφάλι του στο πλάι περίεργο, με μια υποψία χαμόγελο στα χείλη. Είναι προφανές, δεν είναι? Είμαι ασυντόνιστη, ετοιμέλητη και δεν είμαι ξανθιά, λέει αυτή από μέσα της. Λέει αυτός, για μένα όχι. Το βλέμμα του είναι έντονο. Όλο το χιούμορ έχει χαθεί και παράξενοι μύες μέσα στην κοιλιά μου ξαφνικά συσπώνται. Αποστρέφω το βλέμμα από την εξαιρετική του ματιά και το κοιτάζω χωρίς να βλέπω τα μπλεγμένα μου δάχτυλα. Τι συμβαίνει? Πρέπει να φύγω τώρα, σκύβω να πάρω το μαγνητόφωνο. Θέλετε να σας ξαναγήσω στο κτίριο, ρωτάει. Είμαι σίγουρη πως είστε πολύ άσχολος, κύριε Γκρέι, και έχω να κάνω μεγάλο ταξίδι με το αυτοκίνητο. Θα επιστρέψετε στο Βανκούβερ? Φαίνεται κατάπληκτος. Ανήσυχος, θέλετε. Κοιτάζει έξω από το παράθυρο. Έχει αρχίσει να βρέχει. Σε αυτή την περίπτωση, καλύτερα να οδηγείτε προσεκτικά. Ο τόνος είναι αυστηρός, επιτακτικός. Τι τον νοιάζει? Έχετε όλα όσα χρειάζεστε, προσθέτει. Μάλιστα, κύριε, απαντάω. Βάζω το μαγνητόφωνο στο σακίδιό μου και βλέπω τα μάτια του να στενεύουν, να γίνονται σκεπτικά. Σας ευχαριστώ για τη συνέντευξη, κύριε Γκρέι. Δική μου ευχαρίστηση, αποκρίνεται πάντα ο γενικός. Σηκώνομαι το ίδιο εκείνος, μου απλώνει το χέρι. Στο επανειδήν δεσποινή στυλ, λέει και ακούγεται σαν πρόκληση ή απειλή. Δεν είμαι σίγουρη τι από τα δύο. Συνοφριώνομαι. Πότε να ξανασυναντηθούμε? Σφίγγω και πάλι το χέρι του και ξαφνιάζομαι από το γεγονός ότι εκείνη η αλόκοτη ηλεκτρική εκένωση. Ανάμεσά μας είναι πάντα εκεί. Μάλλον είναι τα νεύρα μου. Μάλλον δεν πήγες στην τουαλέτα το πρωί, Αναστέιζια, και έχεις γέσιμο. Κύριε Γκρέι, του κάνω ένα νεύμα με το κεφάλι. Προχωράει με αθλητική ευληγησία προς την πόρτα και την ανοίγει διάπλατα. Απλώς σας εξασφαλίζω την επιτυχή διέλευση από την πόρτα, δεσποινή στυλ. Μουρμουρίζει, χαρίζοντάς μου ένα αχνό χαμόγελο. Προφανώς αναφέρεται στην προηγούμενη, όχι και τόσο κομψή είσοδο μου στο γραφείο. Nice. Σκυθροπιάζω. Όχι, πού είμαι. Γίνομαι κατακόκκινη. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σας, κύριε Γκρέι, αποκρίνομαι ξερά και το χαμόγελο του πλαταίνει. Χαίρομαι που με βρίσκεται διασκεδαστική, λέει από μέσα της. Σκυθροπιάζω μέσα μου, προχωρώντας προς την αίθουσα υποδοχής. Εκπλήσωμαι όταν με ακολουθεί έξω. Η Άντρια και η Ολίβια σηκώνουν τα μάτια τους εξίσου έκπληκτες.
Είχατε παλτό, ρωτάει ο Γκρέι. Ένα τζάκετ. Η Ολίβια πετάγεται όρθια και φέρνει το τζάκετ μου, το οποίο ο Γκρέι παίρνει από τα χέρια της προτού προλάβει να μου το δώσει. Το σηκώνει και νιώθοντας γελία αμήχανη, το φοράω. Ο Γκρέι ακουμπάει στιγμιαία τα χέρια στους ώμους μου. Α, η επαφή μου κόβει την ανάσα. Αν πρόσεξε την αντίδρασή μου, δεν το δείχνει. Ο μακρύς δείκτης του πιέζει το κουμπί καλώντας το ασανσέρ και στεκόμαστε εκεί περιμένοντας αδέξει εγώ με ψυχρή αυτοκυριαρχία εκείνος. Οι πόρτες ανοίγουν και σπέβδω να μπω μέσα προσπαθώντας απεγνωσμένα να το σκάσω. Πραγματικά πρέπει να φύγω από εδώ. Όταν στρέφομαι να τον κοιτάξω, με ατενίζει με εξαστικό βλέμμα, ακουμπισμένο στο κούφωμα της πόρτας, δίπλα στο ασανσέρ με το ένα χέρι στον τοίχο. Είναι στα αλήθεια πολύ, πολύ όμορφος. Το τυπώσαμε αυτό. Σου προκαλεί ταραχή. Τουρτιά σχολιάζω. Αναστάζια, λέει η Ανίδη από χαιρετισμού. Κρίστιαν, απομακρύνομαι. Είπε Κρίστιαν, παιδιά, δεν είπε Κρίστιαν. Αναστάζια, Κρίστιαν. Αποκρίνομαι. Και ευτυχώς οι πόρτες κλείνουν. Και τελειώνει και το κεφάλαιο 1. Στη σελίδα 29. Επόμενο βίντεο, το κεφάλαιο νούμερο 2. Σχόλια, εντυπώσεις, από κάτω. Bye!